Σε παρέτηση οδηγήθηκε η επικεφαλής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Δυτική Ασία. Αιτία στάθηκε η δημοσιοποίηση της έκθεσής της, στην οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιβάλλει καθεστώς apartheid στους Παλαιστίνιους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Ρίτα Χάλαφ επιβεβαίωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τη ζήτησε να αποσύρει την έκθεσή της από το διαδίκτυο. Εκείνη ζήτησε από τον Αντώνιο Γκουτέρες να το ξανασκεφτεί. Ήταν αναμενόμενο ότι το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του θα ασκούσαν τεράστια πίεση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την απόσυρση της έκθεσης. Ο Γενικός Γραμματέας μου έδωσε οδηγίες, μου ζήτησε να την αποσύρω. Οι δύο πλευρές επέμειναν στη θέση τους και η διαμάχη έληξε με την παρέτηση της Χάλαφ. Δεν πρόκειται για το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά για τη διαδικασία, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στέφαν Ντούτζαριτς. Δεν πρόκειται για πίεση. Το ζήτημα είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει την εξουσία και την ευθύνη να διαχειριστεί τον οργανισμό κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει εγκαθιδρύσει καθεστώς apartheid στον Παλαιστινιακό λαό. Το Τελ Αβίβ απέρριψε κατηγορηματικά το περιεχόμενο της έκθεσης. Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Δυτική Ασία μετέχουν 18 αραβικές χώρες.